την κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Είναι υπεύθυνη πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και αναμένεται να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με κάποιες πασχαλινές δραστηριότητες για μικρά παιδιά. Σωστά. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Ήταν η δράση που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι μεγαλοβδομάδα τώρα δεν έχουν σχολείο ούτε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Οπότε έπρεπε με ένα πολύ όμορφο και δημιουργικό τρόπο να τους απασχολήσει. Σήμερα λοιπόν το πρωί στις 10.30 στις Αρχάνες είχαμε πολλά παιδάκια τα οποία μαζεύτηκαν. Δημιούργησαν το αποτέλεσμα που βλέπουμε στις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Γιαννιδάκη και πέρασαν πολύ όμορφα το χρόνο τους, περιμένοντας βεβαίως να πάρουν πίσω τις καλλιτεχνίες και να τις στολίσουμε στα σπίτια και στα δωμάτια τους. Είμαστε έτοιμοι, πάμε στην κυρία Γιαννιδάκη, την καλησπέρα μας, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε για μας, για όλο τον κόσμο. Για πείτε μας μία ξεχωριστή πρωτοβουλία την οποία εμπνευστήκατε προκειμένου να βάλετε έτσι το κλίμα των ημερών τα μικρά παιδιά στην περιοχή σας. Ακριβώς προσπαθήσαμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά, παιδιά του Δημοτικού, σε κλίμα λόγω των ημερών. Παράλληλα που αφηγηθήκαμε για τα πάθη του Χριστού, τα δρόμενα που θα ζήσουμε αυτή τη βδομάδα. Κατασκεύασαν όμορφα καλαθάκια, κάρτες, στεφάνια από χαρτί, ανακυκλώσιμο υλικό πάντα και νερομπογιές. Ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Τα παιδάκια κατενθουσιάστηκαν, όπως και οι γονείς που δέχτηκαν στα σπίτια τους αυτές τις όμορφες κατασκευές. Κυρία Γιαννιδάκη, πόσα παιδάκια περίπου μαζεύτηκαν και από ποιες ηλικίες, είχαν κάποιον έτσι μεγαλύτερο που τους έδειχνε πώς ακριβώς να φτιάξουν το αποτέλεσμα που βλέπουμε? Φυσικά, ήταν κοντά τους οι εμψυχωτές του ΚΔΑΠ, οι οποίοι είναι φιλόλογοι και καλλιτέχνες από σχολές καλών τεχνών, τους βοήθησαν και τους κατεύθυναν στο πώς να κατασκευάσουν αυτές τις κατασκευές. Πολύ όμορφο το αποτέλεσμα και πολύ δημιουργικά πέρασαν σήμερα τα παιδιά. Μας έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. Τα παιδάκια βέβαια ήταν παιδιά δημοτικού, όπως προείπα. Ναι. Ήταν παιδιά δημοτικού, απευθυνθήκαμε σε μικρότερα παιδιά. Μάλιστα, τι να πω, μας έχετε συνηθίσει σε αυτές τις δραστηριότητες. Με επίκεντρο βέβαια μια πάρα πολύ ωραία τα μικρά παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, είχαμε σε συνεργασία με τη ΓΕΘΕΑ μια ενημερωτική διάλεξη για τις εξαρτήσεις, παράλληλα έκθεση ζωγραφικής. Είχαμε εικαστικό εργαστήρι ζωγραφικής και φύτευση λουλουδιών. Ήταν μια εξαιρετική μέρα, παρόλο που ο καιρός δεν μας το επέτρεψε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όμως εμείς τα καταφέραμε και ήταν μια εξαιρετική δράση αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Και εσείς εύχομαι καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Λοιπόν.